Την αντίδραση των δημάρχων Μαλεβιζίου και Μιλοποτάμου προκάλεσε το ρεπορτάζ της Κρήτη TV αναφορικά με τα εναλλακτικά πλάνα διέλευσης των οχημάτων από το βόρειο οδικό άξονα στην περίπτωση που υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές με πρωτοβουλία δική μας για να δούμε τι όντως συμβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ. Επισήμως δεν έχω ενημερωθεί, αλλά αν όντως σκέφτεται η κυβέρνηση, το Υπουργείο, οποιοδήποτε να δώσει αυτό το βάρος στην παλιά αστική, τότε πρέπει να την φτιάξει. Όπως αποκάλυψε η Κρήτη TV, την ώρα που οι ρηχματώσεις στο ύψος της κακιάς τροφής πριν από τη Λιγαριά ολοένα και βαθαίνουν, οι αρμόδιοι τρέχουν τις προετοιμασίες για τα εναλλακτικά πλάνα, ώστε σε περίπτωση που υποχρεωθούν σε διακοπή κυκλοφορίας, να μην κοπεί το νησί στα δυο. Περιμένουμε τις επίσημες ενημερώσεις. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, όπως φαίνεται από την επικοινωνία που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όπως τόνισε μιλώντας στην Κρήτη TV η υπηρεσιακή πηγή, τα κυκλοφοριακά μέτρα, τα οποία βεβαίως αν χρειαστεί να εφαρμοστούν, θα σηματοδοτήσουν μια μεγάλη ταλαιπωρία τόσο για τους οδηγούς των γιοταχή αυτοκινήτων, όσο και για τους επαγγελματίες, θα περιλαμβάνουν δύο εναλλακτικές διαδρομές, με τα βαραία οχήματα να ακολουθούν την παλαιά εθνική οδό και τα επιβατικά να περνούν μέσα από τη Ροδιά. Θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους για να δούμε πώς, σε περίπτωση που χρειαστεί, αν χρειαστεί και μετά από τις μελέτες που θα μας το υποδείξουν, αν χρειαστεί να κλείσει εκεί το συγκεκριμένο σημείο, πώς θα γίνει αυτό. Αν φτιαχτεί, όπως πολλές φορές έχουν τάξει, ότι μπορεί να γίνουν διαπλατώσεις, να επιγραμμίσει, να γίνουν τροποποιήσεις από πολλές τροφές κλπ., τότε πιθανόν να μπορέσει να εξυπηρετήσει για λίγο διάστημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να έχουν και πολλές επιλογές, έχουν ήδη καταλήξει στις εναλλακτικές διαδρομές, διαχωρίζοντας μάλιστα τα οχήματα ανάλογα με την κατηγορία τους. Συγκεκριμένα, τα βαρέα αυτοκίνητα που θα κατευθύνονται προς Ρέθυμνο και Χανιά προβλέπεται πως θα ακολουθούν την ορεινή διαδρομή Γάζη, Τήλισσος, Μάραθος, Δαμάστα, Χόνος, Αλόιδες, Σίσες και αντίστροφα φυσικά για τα βαρέα οχήματα που θα κινούνται από Χανιά και Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. Τα χωριά δεν θα είχαν πρόβλημα. Ο δρόμος έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Διότι ο δρόμος όταν ήταν σχεδιασμένος, τι να σας πω, ήταν σημειωτό για να πάνε δύο αυτοκίνητα, 5-10. Τώρα στη σειρά να μπουν τα τριεξοδικά λεωφορεία και η κίνηση που ήδη υπάρχει για την ενδοχώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Εκτός αν πράγματι φτιάξουν την παλιά εθνική. Σε ό,τι αφορά τους οδηγούς των επιβατικών αυτοκινήτων, και αυτοί, εφόσον επιστρατευτεί το Plan B, θα ανεβαίνουν κυριολεκτικά ένα γολγοθά, αφού για να μεταβεί κάποιος από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη παράκαψη περνώντας μέσα από τη Ροδιά. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το Plan B, το οποίο περιλαμβάνει τα λινοπεράματα, τη Ροδιά, την Αγία Πελαγία, ο δρόμος αυτός είναι ικανός να εξυπηρετήσει τόσο φόρτο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να συζητήσω ακόμα για το Plan B, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει Plan B. Σίγουρα όμως οι συγκεκριμένοι δρόμοι δεν είναι ικανοί να εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλα φορτία.